Της Παλαιστινίας Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά. Παρακαλώ κύριε Τσεκούρα το λόγο για 5 λεπτά. Τσίκουρας. Τσίκουρας. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, κύριε Βουλευτές, αγαπητοί συνάδελφοι και κύριοι. Ξεκινώντας την τοποθέτηση Ομοσπονδίας... Το μικρόφωνο. Πιο κοντά στο μικρόφωνο. Είναι καλύτερα τώρα? Πολύ καλύτερα. Λοιπόν, ξεκινώντας την τοποθέτηση της Ομοσπονδίας μας για το παρόν νομοσχέδιο, θα ήθελα να κάνω μια περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στην αγορά των νέων φωτοβολταϊκών πάρκων που παράγουν ενέργεια με 65 ευρώ τη μεγαβατόρα, ενώ ο καταναλωτής φτάνει να πληρώνει και 350 ευρώ τη μεγαβατόρα σήμερα. Υπάρχουν λοιπόν εκατοντάδες φωτοβολταϊκά πάρκα που περίμεναν και περιμένουν να συνδεθούν από το ΔΔΕ για πάνω από 12 μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Όλοι οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί έχουν προπληρώσει στο ΔΔΕ το σύνολο του κόστου σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, πριν την υπογραφή της σύμβασης. Και μετά από 12 μήνες, ο ΔΔΕ ισχυρίζεται ότι δεν έχει υλικά για να συνδέσει τα πάρκα. Ο ΔΔΕ προεισπράττει εκτός του κόστου σύνδεσης και το ΦΠΑ, που κανονικά πληρώνεται όταν κόβεται το τιμολόγιο και μπορεί να κόψει το τιμολόγιο μετά από 3 χρόνια. Τα ποσά ξεπερνάνε και τα 100.000 ευρώ ανά μεγαβάτ. Δεν τολμώ να φανταστώ τι θα μπορούσε να μου κάνει ο κύριος Πιτσιλής της ΑΑΔΕ, αν προεισέπραδα τα χρήματα ενός πελάτη μου και το ΦΠΑ και του έκοβα το τιμολόγιο μετά από 3 χρόνια για έργα που έχω ήδη εκτελέσει. Ο ΔΔΕ συνεχίζει ακόμα και σήμερα να αρνείται να δώσει πρωτόκολλο για έντυπα που παραλαμβάνει και αφορούν αιτήσεις για νέα πάρκα, δηλώσεις ετοιμότητας, δηλώσεις σύνδεσης φωτοβολταϊκών πάρκων. Έρχονται ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά μετά από μέρες. Ούτε καν για αιτήματα αυτοπαραγωγής, net metering, δεν δίνονται πρωτόκολλα. Σας προξενεί εντύπωση? Σε χιλιάδες αιτήσεων φωτοβολταϊκών πάρκων τα πρωτόκολλα έρχονταν μετά από 15-20 μέρες ή και ένα μήνα. Είναι πολύ θετικό λοιπόν που το νομοσχέδιο εισάγει σύνδεση φωτοβολταϊκών πάρκων εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης σύνδεσης και χορήγηση όρων σύνδεσης εντός 2 μηνών. Θα μείνει όμως γράμμα κενό αν δεν υπάρξουν ποινές σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι προθεσμίες. Το νομοσχέδιο είναι αναμφισβήτητα θετικό και εισάγει στη χώρα μας πράγματα τα οποία πρέπει να έχουν σαχτεί εδώ και αρκετά χρόνια. Συνεχίζεται όμως η λανθασμένη πορεία των περισσότερων, αν όχι όλων των ενεργειακών νομοσχεδίων, βρύθη ουσιαστικής αναδρομικότητας. Είναι σεβαστή η θέληση του Υπουργείου να εισάγει εγγυητική επιστολή που να καλύπτει την αίτηση για κατασκευή ενός φωτοβολταϊκού σταθμού. Δεν είναι όμως δυνατόν αυτό να ισχύει για τις αιτήσεις που ήδη έχουν κατατεθεί. Είναι αποδεκτή η βούληση του Υπουργείου να εισάγει περικοπή ισχύως μέχρι 5% για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς, αλλά αυτό δεν μπορεί να ισχύσει για αυτούς που ήδη έχουν πάρει όρους σύνδεσης. Είμαστε κάθετα αντίθετοι στη ρύθμιση που αφορά την περικοπή ισχύως ήδη εγκατεστημένων πάρκων, επειδή μπόρεσαν μετά από αρκετά χρόνια να βγουν χρήματα και να αλλάξουν το βεβλαμένο εξοπλισμό τους. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προσθεθεί στο σχετικό άρθρο 48 ότι η αύξηση ισχύως θα αφορά την παραγωγή που υπερβαίνει τις 1.500 κιλοβατόρες ανά κιλοβάτ εγκατεστημένων ισχύως με βάση τα απολογιστικά στοιχεία των αρμόδιων διαχειριστών. Για να μην καταχαστώ, θα καταθέσουμε και γραπτό υπόμνημα με αναλυτικά τα επιμέρους σημεία που θεωρούμε ότι πρέπει οπωσδήποτε να τροποποιηθούν για να γίνει ένα καλό νομοσχέδιο ακόμα καλύτερο. Θα σας παρακαλούσαμε να δώσετε προσοχή στο υπόμνημά μας και να το λάβετε σοβαρά υπόψη σας. Αν οι προηγούμενες διοικήσεις του Υπουργείου είχαν δεχτεί τις προτάσεις μας που χρόνια καταθέτουμε για επέκταση των υφιστάμενων υποσταθμών του ΔΔΕ με νέους μετασχηματιστές και τη χρέωση του κόστους αποκλειστικά στους παραγωγούς, σήμερα θα είχαμε τον ηλεκτρικό χώρο που χρειαζόμασταν, χωρίς να επιβαρυνθεί ο ΔΔΕ, χωρίς να επιβαρυνθεί ο καταναλωτής και δεν θα χρειαζόμασταν να τροποποιήσετε τα όρια της τάσης στα δίκτυα. Όταν η προηγούμενη διοίκηση του Υπουργείου έλεγε ότι ο ΕΛΑΠΕ έχει έλλειμμα και πρέπει να γίνει περικοπή 6%, εμείς λέγαμε ότι δεν υπήρχε πρόβλημα. Είχαμε και πάλι δίκιο. Μέσα στο Μάιο του 2022, το πλεόνασμα του ειδικού λογαριασμού μας επέτρεψε και ενισχύσαμε από αυτόν με 780 εκατομμύρια ευρώ το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης και αν συνεχιστεί η κατάσταση θα χορηγηθούν μέχρι και 2 δισεκατομμύρια ευρώ προκειμένου να ανακουφιστούν τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις της χώρας μας από το δυσβάσταχτο ενεργειακό κόστος. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε και θα συνεχίσουμε με τον κύριο Στασινό, πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Κύριε